Στα πλάνα της αίθουσας δεν φάνηκε. Στη λίστα των επίσημων προσκεκλημένων δεν ήταν. Το λόγο δεν τον πήρε για να μιλήσει για την επιχειρηματικότητα, όμως η Βάνα Μπάρμπα ήταν εκεί. Στη συνάντηση των Ελλήνων και των Καταρινών επιχειρηματιών και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην Ντόχα του Κατάρ. Τι ακριβώς έκανε εκεί, το αποκάλυψε η ίδια. Ήμουν από σύμπτωση, δεν ήμουν προ Θεού, δεν έχω καμία σχέση με το ταξίδι των επιχειρηματιών. Εγώ ήμουν στο Αμπουντάμπι, προσπαθούμε κάποια ομάδα Ελλήνων να κλείσουμε για κάποιες μουσικές παραστάσεις όπου υπάρχει ομογένεια, γιατί θα πάω στην Αμερική το Μάρτιο, κατευθήκαμε και κάτω, μήπως και από εκεί μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές. Επισκεφτήκαμε και το Κατάρ και έτυχε το να είναι και το ταξίδι των Ελλήνων επιχειρηματιών. Η ηθοποιός, όπως λέει, χάρηκε που συνάντησε φίλους της επιχειρηματίες, ενώ είχε και μια μικρή συνομιλία με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απόρρισε με την παρουσία των ηθοποιών εκεί. Διότι πόσοι καλλιτέχνες εδώ και είπαμε ότι εμείς προσπαθούμε να βρούμε λίγο φως στα ταξίδια μας προς το εξωτερικό. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό κάποιες μήνες ώρα που έφευγε. Δεν είναι το ξαναλέω. Χαιρέτησε τους πάντες, ήταν πολύ ευγενής και νομίζω ότι και αυτό που κάνει και η προσπάθειά του που είναι αρκετά σοβαρή και πολύ σωστή, αρκετά υπεύθυνη, για να μπορεί να καταφέρει κάποιον, να έχει ένα αποτέλεσμα. Η Βάνα Μπάρμπα, όπως λέει, είναι πολύ προβληματισμένη για το αύριο της χώρας και στο Κατάρ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει αλλά και να πάρει συμβουλές από Έλληνες επιχειρηματίες. Ήδη έχει κλείσει συμφωνίες και η παράστασή της 50 χρόνια έρωτας θα ταξιδέψει σε Αμερική και Καναδά, ενώ οι συζητήσεις που είχε στο Αμπουντάμπι βρίσκονται σε καλό δρόμο.